Οι αγωνίες του κτήματος με τις καρδιές διέρχονται θανατηφόρα σύρματα μέση στάσης 22.000 βολτ. Τα δέντρα πλήττονται από κάποιες και ζωήφια και είναι αδύνατο να μπει τρακτέρ να ραντήσει με τουρμπίνα ή υδρονέφωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μόνο με ρελτιστήρα πλάτης. Τα δέντρα είναι ηλικίας 35 χρονών και δεν ποτίζονται και υπάρχουν μάρτυρες γι' αυτό. Η ΔΕΗ στην αυτοψία που έκανε εκτίμησε ότι τα δέντρα είναι 15 ετών. Σε αυτό το σημείο υπήρχε δέντρο το οποίο κάηκε, γιατί είναι σε αναλογία των δέντρων αυτών και των δέντρων αυτών. Και ό,τι υπήρχε κάτω από τα καλώδια σχεδόν έχει καταστραφεί. Τον Οκτώβριο του 2020 και καθώς ράβδιζα τις καρδιές με ένα αλουμινένιο σωλήνα, η σωλήνα πέρασε μισό μέτρο από τα σύρματα, έγινε βολταϊκό τόξο ΑΡΚ και το ρέμα διαπέρασε ραντάζοντας το κορμί μου. Έπεσα στο έδαφος με σπασμούς. Μπήκε από τα χέρια μου που κάηκαν και βγήκε από το αριστερό μου πόδι που έκανε μια τεράστια πληγή. Νοσηλεύτηκα στην καρδιολογική κλινική του Πανεργατικού για μια εβδομάδα. Μου είπανε ότι γίνονται πολλά ατυχήματα με το ενόγκο ρεύμα και ζει ένα στους 10.000. Η πληγή στο αριστερό πόδι έκυσε μετά από 18 μήνες. Η ΔΕΗ όταν ζήτησα τη μεταφορά των σειρμάτων στον παρακείμενο δρόμο, ο οποίος δεν υπήρχε όταν πέρασαν τα σύρματα, μου απάντησε ότι στο μέλλον μπορεί να τα μεταφέρουν. Το μέλλον και το μετά είναι κάτι αβέβαιο. Δεν υπάρχει. Το βίντεο αυτό θα το κοινοποιήσω στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όπου αλλού χρειαστεί, ακόμα και θα φτάσω ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί μέσα από καρδιές να διέρχονται 22.000 βολτ. Καταστρέφονται τα δέντρα, καταστρέφονται οι άνθρωποι, καταστρέφονται τα πάντα. Πρέπει να δοθεί μια λύση, επιτέλους.